ευχηθώ καλή πορεία στο Φεστιβάλ της Συνέντησης Νεολαίας και έχοντας έτσι αριστερά το «μη συμβιβάζεσαι». Κάπως έτσι ξεκινήσαμε και εμείς στην Μαλαματίνα, το να μη συμβιβαστούμε. Και μάλιστα να μη συμβιβαστούμε με την νέα τάξη πραγμάτων που ξεκίνησε κυρίως από την προσπάθεια εφαρμογής του νόμου Χατζηδάκη στην μεγαλύτερη του μορφή στο σωματείο και στους εργαζόμενους στην Μαλαματίνα. Να κάνω μια σύντομη αναδρομή το τι ακριβώς είχε γίνει και πώς φτάσαμε σήμερα να διανύουμε το δεύτερο μήνα απεργιακών κινητοποιήσεων. Όπως έχουμε πει πολλές φορές, η Μαλαματίνα ήταν μια, καταρχάς είναι ένα έτσι, εμβληματικό σήμα, μια εταιρεία που είναι συνυφασμένη με τη Θεσσαλονίκη, με τη Μακεδονία, με το λαϊκό κόσμο και απευθύνεται κυρίως ως καταναλωτικό κοινό, δηλαδή είναι ο λαϊκός κόσμος. Και είναι οι εργαζόμενοι και το καταναλωτικό κοινό, αυτοί δηλαδή που προχωρήσανε και φτάσανε την εταιρεία να είναι σε ένα υψηλό επίπεδο προς την αγορά έξω. Κάποιες επιλογές της προηγούμενης διοίκησης, όπως είναι επιλογές που πήρανε δάνεια ενώ ήταν κερδοφόρα εταιρεία για να κάνουν επενδύσεις, πήραν δάνεια για να αποκτήσουν οι ιδιοκτήτες αεροπλάνα, να αποκτήσουν βίλες, να αποκτήσουν αυτοκίνητα πολυτελείας, ακόμη και πολλά διαμερίσματα και στη Μύκονο βίλες. Αντί λοιπόν να κάνουν επένδυση εκεί που έπρεπε, αυτοί τα καταναλώσαν, τα διαθέσανε για την προσωπική τους ικανοποίηση, ευχαρίστηση ή για αυτό που θέλανε να δείξουν προς τα έξω ποιοι είναι. Φτάσαμε λοιπόν σε ένα σημείο και αυτό εδώ δεν θα το πω έτσι με ιδιαίτερη τιμή, και ας τη βάλω τη λέξη τιμή σε εισαγωγικά, ότι φτάσαμε σε ένα επίπεδο να υπάρχουν δύο επιλογές για την εταιρεία, μια και ο δανεισμός είχε φτάσει σε πολύ ψηλό επίπεδο και δεν μπορούσαν να εξυπηρετηθούν τα δάνεια, οι τόκοι και τα δάνεια. Φτάσαν στο επίπεδο να έχουμε την επιλογή της πτώχευσης ή της εξυγίανσης. Εμείς ως εργαζόμενοι βρεθήκαμε σε ένα δίλημα. Ή να γίνει πτώχευση ή εξυγίανση. Προτιμήσαμε και βάζοντας, θα έλεγα, και πλάτες, όπως έχουμε πει πολλές φορές, και εδώ είναι η λέξη τιμή σε εισαγωγικά, δώσαμε 20% επί δύο χρόνια μείωση από τον μισθό μας για να μπορέσει η εταιρεία να ορθοποδήσει. Δυστυχώς, όπως το γνωρίζαμε, αλλά έτσι ίσα-ίσα για την κοινή γνώμη, το γνωρίζαμε, δεν αξιοποιήσανε αυτή την προσπάθεια που κάναμε. Τέλος πάντων, φτάσαμε στα δικαστήρια, επιλέχθηκε η εταιρεία Μάντις ως η προτιμητέα να προχωρήσει το πρόγραμμα εξυγίασης, όπου το πρόγραμμα εξυγίασης, το οποίο στηρίξαμε και νομικά, δηλαδή πήγα εγώ ως πρόεδρος των εργαζομένων και κατέθεσα στο δικαστήριο ότι από τη στιγμή μάλιστα, επιλέξει σας το λέω, από τη στιγμή μάλιστα που δεν θίγονται θέσεις εργασίας και κεκτημένα δικαιώματα, μισθοί κτλ. Συμφωνούμε ως μόνη επιλογή μεταξύ των δύο το πρόγραμμα εξυγίασης. Άρα βάλαμε και εκεί πλάτες. Φτάσαμε στο σημείο να δώσουμε και τρίτη χρονιά 20% επί των μισθού μας και όταν λοιπόν ξεκινήσαμε τη διαδικασία για διμερής συμφωνία, για συλλογική σύμβαση με την καινούργια διοίκηση, αντιληφθήκαμε ότι δεν θέλανε να έχουν εργαζόμενους που να είναι ταξικά προσανατολισμένοι προς τον εργαζόμενο. Θέλανε να μην υπάρχει συνδικαλιστικό κίνημα μέσα στο χώρο για να μπορούν να λειτουργούν όπως ακριβώς θέλουν αυτοί. Δηλαδή να υπάρχουν εργαζόμενοι λάστιχο, να τους φέρνουν ό,τι ώρα θέλουν, όπως θέλουν, να δουλεύουν με μισθούς που αυτοί θα επιλέγανε. Και θα σας πω ένα παράδειγμα, το οποίο το διαπιστώσαμε στην προτελευταία, μάλλον στην τελευταία συνάντηση που είχαμε για την υπογραφή συλλογικής σύμβασης, όπου βγήκαν και φωνάξανε και προς τα έξω ότι τι θέλουν οι συνδικαλιστές. Δεν θα χάσουν ούτε ένα ευρώ από το μισθό τους. Κοιτάξτε να δείτε όμως, δεν θα χάναμε ούτε ένα ευρώ. Πώς όμως? Γιατί και αυτό, όπως αποδείξαμε, ήταν ένα ψέμα. Λέγανε θα έχουμε όλοι βασικό μισθό 7-13 και το υπόλοιπο που θα συμπλήρωνε το μισθό που παίρναμε, αναλογικά για τον καθέναν ό,τι ήταν, θα ήταν σε ένα επίδομα εργοστασιακής παροχής, το οποίο θα διατηρούσε, και αυτό είναι γραμμένο μέσα σε άρθρο, θα διατηρούσε η εταιρεία να το εξαφανίσει όποτε ήθελε.
Άρα δηλαδή, τι μας έλεγε, να υπογράψουμε μια σύμβαση που θα διασφάλιζε το 7-13 και από εκεί και πέρα να μας βάλει μια θηλιά στο λαιμό, ανά πάσα στιγμή να μπορούσε να μας τη σφίγγει, να μας πνίγει, να μας αφήνει να παίρνουμε ίσα ίσα λίγη αναπνοή και να μας λέει δούλεψε περισσότερο, γιατί θα στο κόψω το επίδομα αυτό. Άρα θα φας μείωση. Προσκύνα το αφεντικό, προσκύνα τον εργοδότη, γιατί θα στο κόψω το επίδομα. Όπως αντιλαμβάνεστε, αυτό δεν μπορούσαν. Όμως, αυτό δεν ήταν το μόνο. Η αγανάκτηση που είχε φτάσει και ξεπέρασε και την οργή, και όταν η οργή φτάνει στο αποκορύφωμά της, δεν λογαριάζεις τίποτα και προχωράς μπροστά, ήταν το εξής. Ότι ενώ βάλαμε πλάτες, έρχεται το δικαστήριο και το σχαρίζει. Μέσο όρο πάνω από 50% απαλλαγή των χρεών προς εφορία, προς έμφυα, προς ασφαλιστικά ταμεία κτλ. Δημόσιο χρήμα, χρήμα το οποίο το πληρώνουμε όλοι εμείς και όλος ο λαός. Και από την άλλη μεριά, τους χαρίζει και οι τράπεζες όλους τους τόκους και όλο το δάνειο σε βαθμό συνολικής αξίας κοντά στα 30 εκατομμύρια. Αφήνει ένα υπόλοιπο γύρω στα 12 εκατομμύρια που πάλι όμως τι κάνει η τράπεζα. Κάνει ρύθμιση η τράπεζα. Το κράτος, η κυβέρνηση βασικά. Γιατί, μάλλον να το τελειώσω και θα σας πω γιατί έγινε και αυτό. Τους βάζει την εξόφληση σε 20 χρόνια, 240 άτοκες δόσεις που σημαίνει 20 χρόνια. Έτσι λοιπόν υπήρχε ένα, αν είχα και εγώ ας πούμε αυτά τα λεφτά ή αν είχα τη δυνατότητα την πολιτική παρέμβαση θα μπορούσα και εγώ να την πάρω έτσι εδώ και με τη συναδέλφη να την πάρω με την εταιρεία αφού ήταν τζάμπα. Πώς δόθηκε όμως και γιατί δόθηκε τζάμπα. Γιατί οι καινούργιοι ιδιοκτήτες είχαν μπάρμπα στην κορώνη ποιον. Ο ένας εκ των ιδιοκτητών ήταν παντρεμένος με την αδερφή του υπουργού της Νέας Δημοκρατίας, τωρινού υπουργού, του Σκρέκα. Άρα λοιπόν αντιλαμβάνεστε πώς το παιχνίδι γύρω-γύρω-γύρω τακτοποιήθηκε, δημιουργήθηκε για να πάνε εκεί. Έχουμε όμως και τις πληροφορίες όπου υπήρχαν λέει, κάποιες εταιρείες ή κάποιοι όμιλοι που κάναν καλύτερη προσφορά. Άρα δηλαδή αυτό ανεβάζει το σκεπτικό μας ότι πραγματικά η εταιρεία δόθηκε προς τους αδερφούς Κρομίδα, δηλαδή την εταιρεία Μάντης, πραγματικά και σαν θα έλεγα πρικοδάνιο, έτσι, ή σαν πρίκα. Φτάσαμε λοιπόν στο σημείο εμείς να βγούμε έξω στον δρόμο κάνοντας απεργιακές κινητοποιήσεις και αρχίζουν αυτοί να παίζουν το παιχνίδι τους κατηγορώντας, λέγοντας ότι μία μερίδα συνδικαλιστών, γιατί παίζει πάρα πολύ αυτό. Πώς είμαστε στον χρόνο? Λοιπόν, περάσαμε και τον χρόνο λίγο. Λοιπόν, μία μερίδα συνδικαλιστών. Θα σας πω το εξής και με αυτό θα κλείσω και οτιδήποτε ερώτηση θέλετε μετά μπορούμε να συζητήσουμε μετά το πέρας και των άλλων ομιλητών. Φτάσαμε στο σημείο να λένε μία μερίδα συνδικαλιστών. Μικρή μερίδα. Κοιτάξτε να δείτε. Η εταιρεία με βάση το πρόγραμμα εξυγείασης όπου διασφαλίζει τις θέσεις εργασίας ήταν 85 άτομα. Από αυτούς 60 άτομα βάσει καταστατικού μπορούν να είναι μέλη του σωματείου. Από αυτούς ήταν οι 54 και από τους 54, 12, 11 άτομα υπόγραψαν ατομική σύμβαση εργασίας. Καθ' όλη τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων προσπαθούσαν να σπάσουν το κλίμα που υπήρχε στο σωματείο. Όλοι οι άλλοι, πραγματικά όλοι οι άλλοι είναι έξω στην πύλη και καθημερινά διαμαρτυρόμαστε και ζητάμε ανάκληση των απολύσεων, να μπούμε μέσα στις ίδιες θέσεις που ήμασταν και να υπογράψουμε μια συλλογική σύμβαση. Η αλληλεγγύη που έχουμε κλάβει από όλο τον κόσμο, από όλη την εργατική τάξη και όχι μόνο, πραγματικά έχει ξεπεράσει και τις δικές μας προσδοκίες. Και αυτή είναι ακριβώς που μας δίνει δύναμη, στην ήδη μεγάλη δύναμη που έχουμε, επειδή εκεί πραγματικά είμαστε μια μεγάλη οικογένεια, μια ταξική μεγάλη οικογένεια.